Και κλείνουμε την εκπομπή με τον 27χρονο Χανιώτη, ο οποίος θέλει να κάνει το γύρο του κόσμου με το ιστιοπλοϊκό του, σωστά. Ο Κλεάνθης Αναστασάκης. Κλεάνθη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα από Μαρτινίκα, καλησπέρα στην Κρήτη. Σε ποια περιοχή βρίσκεσαι? Στη Μαρτινίκα της Καραϊβικής αυτή τη στιγμή. Στην Καραϊβική. Ένα όνειρο ζωής λοιπόν γίνεται πραγματικότητα, σωστά. Σωστά, σωστά. Θες να κάνεις το γύρο του κόσμου, για πες μας για αυτό το εγχείρημα. Ξεκίνησα να κάνω το γύρο του κόσμου στα γρήγορα, όταν ξεκίνησα το 16. Ήθελα να το τελειώσω σε 2-3 χρόνια. Ναι. Τελικά ανακαλύψαμε στην πορεία, εφόσον γνώρισα και την κοπέλα μου, ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν πιο πολλά μέρη να δούμε από τον κλασικό δρόμο που ακολουθούμε για τον γύρο του κόσμου, την κλασική πορεία. Ναι. Οπότε τώρα είμαι στον 5ο χρόνο και συνεχίζω. Μέχρι στιγμής μας έχει μείνει ο Ειρηνικός και κάποια βόρεια μέρη που θέλουμε να επισκεφτούμε. Έχουν προηγηθεί λοιπόν πολλές περιοχές. Ναι. Έχουμε ξεκίνησει από την Κρήτη, πήγαμε, έκανα όλη την Ευρώπη, Αφρική, Κανάρια, Καραϊβική και με άλλο σκάφος από Αυστραλία ήρθα Σλοβενία. Οπότε περάσαμε από Ινδονησία, Ινδία, Χάγκος που είναι στις Μαλδίβες και Σουέζ. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για το πρακτικό κομμάτι, δηλαδή τις δυσκολίες. Και αν υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχουν κίνδυνοι και δυσκολίες, διότι το σκάφος είναι μικρό, είναι 8 μέτρα. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος στη θάλασσα, πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνθήκες σωστά και να προβλέψει τον καιρό. Υπάρχει και ο κίνδυνος ότι δεν έχεις αρκετά provisions, αρκετά τρόφιμα και νερό μέσα στο σκάφος. Αν τα υπολογίσεις σωστά και κάνεις τη μελέτη σου σωστά, δεν κινδυνεύεις. Για πες μας λίγο, εφοδιασμός με τρόφιμα, καύσιμα από την άλλη, νερό όπως μας είπες. Πώς γίνεται? Καύσιμα δεν χρειαζόμαστε. Εγώ να φανταστείς είχα βάλει 40 λίτρα πετρέλαιο στο Κέπ Βάρντε 2 χρόνια πριν. Α, έχουμε ακόμα δεν αυτό το πετρέλαιο. Οπότε τα καύσιμα είναι εκτός. Νερό παίρνουμε από που είμαστε, σταματάμε είτε σε μαρίνες, είτε σε χωριά. Στην Αφρική παίρναμε από πηγάδι, είτε από όπου βρούμε στην ουσία. Αναλόγως σε ποια περιοχή είμαστε και τι έχει να προσφέρει η χώρα. Από εκεί παίρνουμε και το νερό. Αλλά το νερό έχουμε μόνο 200 λίτρα, 250 με τα μπουκάλια. Και μας κρατάει περίπου ένα μήνα με 40 μέρες, αν κάνουμε οικονομία. Εν τω μεταξύ, ο κορονοϊός δεν σας έχει αγγίξει και πολύ εσάς. Από ό,τι βλέπω, είστε στην καλύτερη φάση. Έχουμε κορονοϊό και εδώ, απλά τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Νομίζω ότι επειδή τα νησιά είναι τοπικά, δεν τα επηρεάζει τόσο πολύ όσο στην Ελλάδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχουμε κάνει lockdown πέρα από το πρώτο lockdown που έγινε. Το πότε ήταν, το Μάρτιο? Το Μάρτιο, ναι. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει μεγάλο lockdown. Μένετε μέσα στο ιστιοπλοϊκό, σωστά? Ναι, μέσα μένουμε. Μπορείς να μας δείξεις εικόνα αυτή τη στιγμή? Υπάρχει δυνατότητα έτσι να δούμε προς τα έξω, να πάρουμε κι εμείς μια γεύση από το σημείο που βρίσκεσαι? Νομίζω ναι. Κάτσε να δοκιμάσω να γυρίσω την κάμερα. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Για να δούμε. Κάτι βλέπουμε απ' έξω. Όχι, είμαστε μέσα. Δεν έχω βγει ακόμα. Στην ουσία αυτή είναι η κουζίνα μας, μια που περνάω, στο ιστιοπλοϊκό. Ναι, ναι. Εδώ είναι το σαλόνι όπου καθόμουν, η κοπέλα μου και το κρεβάτι. Και έξω είμαστε στην πόλη του Fort de France, το οποίο είναι η πρωτεύουσα της Μαρτινίκας. Σήμερα βρέχει κιόλας, μπορείς να δεις τα σύννεφα. Σε μισή ώρα θα έχει ήλιο. Θα έχει ήλιο σε μισή ώρα, μάλιστα. Ναι, είναι θα έχουμε κλείσει, δυστυχώς. Είναι το καλύτερο αγκυροβόλιο στην Καραϊβική. Διότι είσαι κοντά στο σούπερ μάρκετ, είσαι στα 50 μέτρα από το κέντρο της πόλης και δεν πληρώνεις μαρίνα. Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες. Είναι ωραία. Μακάρι να ήμουν σε κάποιο κόλπο, ώστε να μπορούσα να σας δείξω πιο ωραία νερά. Δεν χανόμαστε. Θα το επαναλάβουμε πάλι. Θα το επαναλάβουμε. Ναι, όποιος θέλει, φυσικά, όποιος θέλει μπορεί να μας παρακολουθήσει και στο κανάλι μας στο YouTube, λέγεται Sailing Nala, στο οποίο ανεβάζουμε βίντεο κάθε εβδομάδα. Με τις περιπέτειες και τα μέρη όπου πηγαίνουμε. Οπότε, άμα θες να δεις πεζοπορίες, Καραϊβική, κατάκτες. Επόμενος προορισμός. Συζητάμε να αλλάξουμε το σκάφος και να αγοράσουμε ένα άλλο σκάφος στη Δανία. Και επόμενος προορισμός, μάλλον θα είναι Γροιλανδία, Σουηδία και αν τα πάμε καλά εκεί, Παταγωνία. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να πραγματοποιήσουμε σύνδεση όμως. Πρέπει να δεσμευτείς. Εγώ δεσμεύομαι, δεν ξέρω αν θα έχω ίντερνετ, αλλά σε περίπτωση που έχω, ό,τι θέλετε. Επιστροφή στην Κρήτη σκέφτεσαι? Στα επόμενα 10 χρόνια μάλλον. Α, μάλιστα, 10 χρόνια. Ωραία, λοιπόν. Κοίτα, θα κάνουμε παιδιά.
Έτσι. Όταν είναι τα παιδιά έτοιμα να πάνε σχολείο, θα επιστρέψουμε και στην Κρήτη. Θα επιστρέψεις πίσω. Κλεάνθη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεσμευτήκαμε να επαναλάβουμε τη σύνδεση στην, εκεί στην προσουηδία μεριά, σωστά? Ναι. Τι να ευχηθώ, από εδώ να ευχηθούμε καλό βράδυ. Εμείς εσύ εκεί τώρα, τι να πω, καλό μεσημέρι. Μεσημέρι είναι μεσημέρι. Εδώ πέρα, τώρα θα ετοιμάσουμε φαγητό. Σε ευχαριστούμε πολύ, χαιρετισμούς. Καλή σημαία, καλό βράδυ, γεια σου. Γεια σου, Κλεάνθη. Λοιπόν,